καπάκι. Ναι, μόδα, ε. Κάτω, το έκανε, το έκανε. Μπράβο, Μίτσο! Μπράβο, ρε Μίτσο! Μπράβο, ρε Μίτσο! Τώρα, ναι, ήταν ο Έλσου. Ποιος είναι τραυματιάς? Μπράβο, ρε! Ξεκρίτης είναι παραπάνω, ξέρεις. Είσαι ο μοναδικός φιλάθλος της Κοζάνης, βλέπω. Ναι, ναι. Χάσαμε το μάτς, έπρεπε να το τελειώσουμε στο πρώτο μία. Έτσι. Έχει ρε φίλε εδώ. Έρα Χριστέ και Παναγία, βάλουμε ένα γκολ, ε. Πάμε, 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 πά
Μαζί μας είναι ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ο προπονητής της Κοζάνης. Δύσκολη και αγχωτική νίκη σήμερα με τους Ακρίτες, 4-2. Ναι, το μάτς στο τέλος ξεκαθάρισε, αλλά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα από τη στιγμή που δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε, γιατί κάναμε αρκετές και κλασικές ευκαιρίες. Ναι, με προηγηθήκαμε 1-0, αλλά έπρεπε να κάνουμε και δεύτερο γκολ. Η φιλότιμη προσπάθεια των Ακριτών μας ισοφάρισαν δύο φορές. Αλλά ετούτοις πάλι βρήκαμε τις δυνάμεις και τελειώσαμε το παιχνίδι έστω και στο τέλος. Έγινε όμως πολύ καλό ενδιαφέρον παιχνίδι, δυνατό σε ένα πάρα πολύ καλό γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος δίκαια κερδίσαμε. Η Κοζάνη τώρα μετά την πρώτη αγωνιστική και τη μεγάλη ήττα στη Σιάτιστα έχει κάνει 10 σερί νίκες και έχει περάσει πρώτη στη βαθμολογία. Βέβαια την ακολουθεί η Σιάτιστα 2 βαθμούς πιο πίσω και το Βόλιο 3 βαθμούς πιο πίσω. Πώς βλέπουμε τώρα το υπόλοιπο τουλάχιστον του πρώτου γύρου? Ναι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχουμε συνεχόμενες νίκες και αυτό που θα προσέξουμε είναι κάθε παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας να το κερδίσουμε για να μεγαλώσουμε αυτό το σερί. Αυτό μόνο σκεφτόμαστε και μέχρι το τέλος να δούμε ποιος θα καταλήξει πρώτος.